ασφάλεια στην Ευρώπη. Ξέρουμε από τις τελευταίες μετρήσεις ότι είμαστε ένα βήμα πριν την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν το έχουμε ακόμα κατακτήσει αυτό και είναι το διακύβευμα των εκλογών. Την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, την καθαρή και ισχυρή λαϊκή εντολή την έχουμε ανάγκη. Την έχουμε ανάγκη όχι για να χτίσουμε και εμείς μια αυτοδυναμία αλαζονίας και επιστροφής στο κομματικό κράτος όπως έκαναν τα κόμματα εξουσίας που κυβέρνησαν τον τόπο στις τελευταίες δεκαετίες. Την έχουμε ανάγκη για να έχουμε τα χέρια μας λυμμένα την επόμενη μέρα. Την έχουμε ανάγκη διότι μας περιμένει ένας δρόμος ανηφορικός. Έχουμε δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Δεσμεύσεις μεγάλων συγκρούσεων μέσα και έξω από τη χώρα. Οι συγκρούσεις αυτές με το κράτος της διαπλοκής, οι συγκρούσεις αυτές με τα μεγάλα συμφέροντα απαιτούν ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ισχυρή δύναμη. Κυρίως όμως η ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη που πρέπει να έχει η επόμενη κυβέρνηση απαιτεί μια καθαρή εντολή που δεν θα νοθεύεται μέσα στη Βουλή από την ανάγκη στήριξης σε δυνάμεις του χθες, σε δυνάμεις που έχουν κάθε λόγο να θελήσουν να βάλουν τρικλοποδιά στον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα των εκλογών και σε όλη την επόμενη πορεία, αδιαφορώντας αν αυτή η ισχυρή δύναμη αποσταθεροποίηση στον ΣΥΡΙΖΑ μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη της χώρας, αποσταθεροποιεί και υπονομεύει την ίδια τη χώρα. Με το χέρι στην καρδιά καλούμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να δώσει δύναμη στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι έτσι δίνει δύναμη στην πατρίδα μας. Έτσι δίνει δύναμη στην Ελλάδα. Ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, ισχυρή εντολή για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης και την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Φίλες και φίλοι, είμαι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτησή σας. Ο κύριος Σιδέρης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Κύριε Πρόεδρε, ακόμη και αν πετύχετε την καλύτερη δυνατή συμφωνία με τους δανειστές, ένα σύστημα που κυριαρχεί στην Ελλάδα και εσείς το αποκαλείτε σύστημα κλεπτοκρατίας, λαθρεμπόρων, χρεοκοπημένων τραπεζιτών, εργολάβων της ενημέρωσης, θα ορθωθεί μπροστά σας. Το είπατε και στην εισήγησή σας. Πολλοί λοιπόν υποστηρίζουν ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το σύστημα αυτό, που χρεοκόπησε την Ελλάδα, ανάπτυξη και λειτουργική δημοκρατία δεν πρόκειται να υπάρξει. Το θέμα είναι τεράστιο, ενδεικτικά θα είναι τα ερωτήματα. Θα διακόψετε κάθε επαφή με την Τρόικα που συνεργάστηκε με αυτό το σύστημα και έχει λόγο για τα πάντα, ακόμη και αν προκληθεί μια κρίση? Θα αλλάξετε τις διοικήσεις των τραπεζών? Θα επιμείνετε στις θέσεις σας για τα μέσα ενημέρωσης? Και όπως είπατε τώρα, θέλετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μην υποχρεωθείτε να συνεργαστείτε με άλλες δυνάμεις στη Βουλή, να ρίξετε νερό στο κρασί σας. Δεσμεύεστε ότι δεν θα συνεργαστείτε με δύναμη που δεν θα θελήσει αυτή την πολιτική κάθαρσης? Κύριε Σιδέρη, το ερώτημά σας έχει 3-4 ερωτήματα και νομίζω ότι κλέβεται και από τους συναδέλφους σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσα περισσότερα σε όλα δυνατόν. Καταρχάς, κύριε Σιδέρη, έχω την αίσθηση ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια εντελώς διαφορετική μέρα για την πατρίδα μας. Η 25η Γενάρη είναι μια ιστορική ημερομηνία, μια ιστορία ορόσημο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, αν ο λαός μας το πιστέψει και μπορεί να το κάνει. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν θέλουμε να είναι απλά ένα εκλογικό αποτέλεσμα μιας απλής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενός ιστορικού θριάμβου για το λαό μας. Να ανοίξει τους δρόμους μιας νέας μεταπολίτευσης. Την επόμενη μέρα των εκλογών, μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, είναι προφανές ότι δεν θα υπάρχουν μνημόνια. Τα μνημόνια της λιτότητας τα απορρίπτει ο λαός μας την Κυριακή με την ψήφο του. Την επόμενη μέρα των εκλογών δεν υπάρχει Τρόικα. Την επόμενη μέρα των εκλογών δεν υπάρχει ο κύριος Σαμαράς και οι πολιτικές δυνάμεις που δέσμευσαν τον ελληνικό λαό σε μια πορεία καταστροφική,
που υπέγραψαν και θέλουν να τηρήσουν τις δικές τους δεσμεύσεις. Ο δρόμος όμως δεν θα είναι εύκολος, θα είναι ένας δρόμος δύσκολος, ανηφορικός. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα, σύνεση, ομοψυχία, εθνική ενότητα, κοινωνική συμμαχία, η ευρύτατη δυνατή, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο λαός μας να κερδίσει όσα του αξίζουν και όσα δικαιούται, να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τον ισότιμο ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Βεβαίως και για μας αποτελεί δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε και μέσα και έξω. Έχω την αίσθηση όμως, βλέποντας το κλίμα που επικρατεί, ότι οι πιο σοβαρές συγκρούσεις θα είναι μέσα στη χώρα. Έξω διαμορφώνεται ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Θυμηθείτε το 2012 και δείτε και συγκρίνετε με το τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αλλάζει, έστω και σχιντηλά, έστω και με μικρά βήματα, αλλά αλλάζει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής. Η νίκη του θα σηματοδοτήσει τη μεγέθυνση αυτής της διαφαινόμενης αλλαγής στην Ευρώπη. Μέσα όμως, η αλήθεια είναι ότι θα συγκρουστούμε και θα θέλουμε να πάρουμε εντολή για να συγκρουστούμε με ένα κατεστημένο οικονομικό και πολιτικό που οδήγησε τον τόπο στα βράχια. Αυτό το κατεστημένο έχει να κάνει και με αυτό που εμείς ονομάσαμε όλα αυτά τα χρόνια διαπλοκή, έχει να κάνει και με όσους πήραν αποφάσεις κρίσιμες τα τελευταία χρόνια, με όσους χρεοκόπησαν τις τράπεζές τους αλλά συνεχίζουν να τις διοικούν, έχει να κάνει και με την και με τα μέσα ενημέρωσης, τους κανόνες δηλαδή που δεν τηρούνται. Δεν έχουμε διάθεση ρεβανσισμού απέναντι σε κανέναν. Λέμε όμως ότι μια καινούργια μέρα που πρέπει να ξημερώσει για αυτόν τον τόπο πρέπει να είναι μια μέρα που θα αλλάξουν πολλά. Και κυρίως θα εφαρμόζεται η νομιμότητα για όλους, το κράτος θα ασκεί το δικαίωμα που έχει, τα δικαιώματα που έχει και όλοι οι πολίτες θα είναι ίσοι απέναντι στους νόμους. Με μια κουβέντα λοιπόν, το τρίγωνο της αμαρτίας, το τρίγωνο της διαπλοκής που κυβέρνησε τον τόπο εδώ και αρκετές δεκαετίες, την επόμενη μέρα με μια ισχυρή λαϊκή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει και ισχύουν οι νόμοι ισότιμα για όλους τους πολίτες. Κύριος Σβέρκος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Πρόεδρε, τη Δευτέρα την επομένη των εκλογών, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κερδίσει τις εκλογές, συγκαλείται και το Eurogroup, το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Εκεί θα βρεθεί ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, ωστόσο θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα αφενός θα έχει αλλάξει το πολιτικό τοπίο, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είπαμε θα είναι πρώτος σύμφωνα με όλα τα φαινόμενα. Από την άλλη, υπάρχουν και οι δηλώσεις του Μάριο Ντράγκη, του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση και, τις δυνατότητες της Ελλάδας. Τι θα ζητήσετε να μεταφέρει ο Υπουργός Οικονομικών στο Eurogroup, και κατά δεύτερον, εάν προτίθεστε να στείλετε κι εσείς κάποιο στέλεχος του Οικονομικού Επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ στην συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που μας απασχολεί πρωτίστως τούτη την ώρα είναι να ολοκληρώσουμε αυτό τον προεκλογικό αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν προεξοφλούμε καμία νίκη και κανένα θρίαμβο αν δεν κλείσουν οι κάλπες. Και υπ' αυτή την έννοια επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Δεν εφησυχάζουμε. Δίνουμε τη μάχη σπίτι το σπίτι, χωριό το χωριό, διότι έχει σημασία το τελικό αποτέλεσμα. Άλλη διαπραγματευτική δυνατότητα έχει ο νικητής των εκλογών με ένα ποσοστό που είναι ισχυρή εντολή και μήνυμα στην Ευρώπη για αλλαγή πολιτικής, και άλλη διαπραγματευτική δυνατότητα έχεις με μία νίκη η οποία θα είναι μία απλή νίκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως και μας απασχολούν τα βήματα της επόμενης μέρας,
Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν την δυνατότητα να γνωρίζουμε αν θα έχει ορκιστεί η νέα κυβέρνηση όταν θα γίνει το Eurogroup. Αυτό είναι συνάρτηση του αν θα υπάρξει αυτοδύναμη εντολή για αυτοδύναμη κυβέρνηση από το λαό ή αν θα μπούμε σε περιπέτειες την επόμενη μέρα και αναζήτηση σχημάτων που δεν θα έχουν ξεκάθαρη στρατηγική και ξεκάθαρη κατεύθυνση για σταθερά βήματα την επόμενη μέρα που έχει ανάγκη ο τόπος. Με αυτή την έννοια προφανώς και μας απασχολεί η παρουσία του κ. Χαρδούβελη στο Eurogroup. Αυτή την έννοια είχε, αν θέλετε, και η επικοινωνία του Γιάννη του Δραγασάκη μαζί του, που όπως γνωρίζω, το έμαθα και εγώ πριν από λίγο, ματαιώθηκε ένα ραντεβού, όχι με δική μας ευθύνη, την τελευταία στιγμή. Εν τούτης θέλω να σας πω ότι για μας οι κρίσιμες μέρες για τη διαπραγμάτευση και την διαπραγματευτική στρατηγική θα είναι αυτές μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης και την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων και την ψήφισή τους, φυσικά την ψήφο εμπιστοσύνης από τη Νέα Βουλή στη νέα κυβέρνηση. Η κυρία Κεχαγιά από τα Νέα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου έχει γίνει αρκετή συζήτηση για την μεσαία τάξη, την εξαφανισμένη μεσαία τάξη. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μας προσδιορίσετε ποια μέτρα θα πάρετε για να τονώσετε ή αν θέλετε να επανεμφανίσετε την χαμένη μεσαία τάξη, δεδομένου ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο έχω διαβάσει πολλές φορές, επικεντρώνεται στη στήριξη των άπορων και πολύ χαμηλών εισοδημάτων. Τι θα κάνετε λοιπόν για να επανεμφανιστεί η περίφημη μεσαία τάξη, η οποία είναι και η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας? Ευχαριστώ. Κυρία Κεχαγιά, ο πρώτος πυλώνας του προγράμματος της Θεσσαλονίκης πράγματι αφορά τους αποκλεισμένους, αφορά τους ανθρώπους που έχουν, τους συμπολίτες μας που έχουν πληγεί περισσότερο από όλους από τα 4,5-7 χρόνια μνημονιακής λέλαπας. Όμως ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη. Θα σας μιλήσω λοιπόν πολύ συγκεκριμένα. Καταρχάς, η φορολογική ελάφρυνση της μεσαίας διαστρωμάτωσης είναι μία από τις βασικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η ελάφρυνση θα γίνει πρώτον μέσα από την επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ για όλους, ανεξαιρέτως. Σήμερα ο αγρότης πληρώνει από το πρώτο ευρώ φόρο 13%. Ο ελεύθερος επαγγελματίας από το πρώτο ευρώ φόρο 26%. Άρα λοιπόν, βάζοντας το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προστατεύουμε τον μεσαίο, τον μικρομεσαίο από αυτή τη λέλαπη. Δεύτερο μέτρο είναι η κατάργηση του έμφυα. Ο έμφυα, ένας φόρος παράλογος, λεμιτόμος, όπως πολλοί έχουν πει, έχει λαιλατήσει στην πραγματικότητα τη μεσαία τάξη. Καταργούμε τον έμφυα, βάζουμε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, με υψηλό αφορολόγητο, υψηλό έτσι ώστε να μην αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας, να μην αφορά δηλαδή τη μικρομεσαία και τη μεσαία διαστρωμάτωση. Ταυτόχρονα προχωρούμε την διαδικασία για την άρση της καταστολής στην πραγματική οικονομία, την διαδικασία των ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Μια διαδικασία που θα γίνει με όρους κοινωνικής βιωσιμότητας, μια διαδικασία που θα γίνει με τρόπο ώστε να μπορεί ο μικρός και ο μεσαίος να ανασάνει και να ξεκινήσει να αποπληρώνει τα χρέη του, μια διαδικασία όμως που προβλέπει και την διαγραφή ενός μεγάλου μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ και πολλές από αυτές ούτως ή άλλως δεν μπορούν να εισπραχθούν από το ελληνικό δημόσιο. Με αυτές τις τρεις βασικές πρωτοβουλίες νομίζω ότι θα υπάρξει μια ουσιαστική ανάσα και ελάφρυνση σε αυτό που ονομάζουμε μεσαία διαστρωμάτωση. Αλλά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι η αλλαγή κλίματος, η αλλαγή ψυχολογίας
η επανεκκίνηση της οικονομίας, η επιστροφή στην ανάπτυξη, ουσιαστικά θα ευνοήσει αυτούς που χτυπήθηκαν περισσότερο τα χρόνια του μνημονίου, και αυτοί που χτυπήθηκαν περισσότερο, αφανίστηκαν χωρίς αμφιβολία, ήταν οι μικρομεσαίοι, ήταν η μεσαία διαστρωμάτωση, ήταν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, ήταν όλος αυτός ο κόσμος που λέει λατήθηκε, και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα στρώματα αποτελούσαν κατεξοχήν χώρους όπου πολιτικά έβρισκαν δεξαμενές η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα έχουν κόψει τις επαφές και τις ρίζες τους με αυτόν τον χώρο. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη μεταστροφή βασίζεται κυρίως σε αυτή την κοινωνική κατηγορία, η οποία έρχεται σε εμάς και το αναγνωρίζουμε όχι από ιδεολογία, αλλά από ανάγκη. Καλύπτουμε τις κοινωνικές ανάγκες και τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ένα συντριπτικό εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει μια άλλη δυναμική στη χώρα την επόμενη Κυριακή. Κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε, έχετε επαναλάβει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι σκοπεύετε να τηρήσετε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Η ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης δεν είναι μία από αυτές. Η 28η Φεβρουαρίου σηματοδοτεί κάτι για σας, με δεδομένο ότι προβάλλεται από όλους, από εταίρους και δανειστές, ως μία ημερομηνία ορόσημο. Και όταν λέτε δεν θα μιλήσετε με την Τρόικα, με ποιους θα συνομιλήσετε εν τέλει? Ευχαριστώ. Αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις τις θεσμικές που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αναγνωρίζουμε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες, θέλω να σας επενθυμίσω όμως, προσδιορίζουν την ανάγκη τήρησης δημοσιονομικών στόχων από κοινού με τους εταίρους μας. Δεν προσδιορίζουν όμως και δεν υποχρεώνουν τις χώρες στην τήρηση συγκεκριμένων μέτρων, μέσων δηλαδή, για την τήρηση αυτών των δημοσιονομικών στόχων. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ανάγκη η Ευρώπη συνολικά να κάνει μια στροφή, να φύγει από την καταστροφική και αναποτελεσματική λιτότητα και να υιοθετήσει πολιτικές, επεκτατικές πολιτικές σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, ποσοτική χαλάρωση όπως βλέπουμε με την τελευταία ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να φύγει δηλαδή από την ατελέσφορη και καταστροφική πολιτική της λιτότητας και να πάει στην πολιτική της τόνωσης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής για να βγούμε από την κρίση. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Τρόικα είναι ένας εξωθεσμικός οργανισμός. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη ευρωπαϊκή που να αναγνωρίζει αυτόν τον θεσμό. Σας υπενθυμίζω δε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό έκανε εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο δόθηκαν αρμοδιότητες και εξουσίες σε έναν μηχανισμό, σε έναν οργανισμό που δεν ελέγχεται από το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε πια μόνο εμείς που αναγνωρίζουμε ότι ήταν λάθος, στρατηγικό λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συρρυκνώσει το δημοκρατικό τρόπο που λειτουργεί, δίνοντας εξουσίες σε έναν μηχανισμό ο οποίος δεν ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους θεσμούς της, και τους θεσμούς του. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να απαντήσω στο ερώτημά σας. Εμείς είναι δεδομένο ότι θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την συμμετοχή της χώρας, την ισότιμη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Δεν θα τηρήσουμε δεσμεύσεις και υπογραφές που έχουν βάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν δεσμεύουν τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η λαϊκή ετιμιγορία, η δημοκρατία
είναι βασικός κανόνας και αρχή αδιαπραγμάτευτη και αποδεκτή από όλες τις χώρες και όλους τους θεσμικούς εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Μιλάμε συνήθως για τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρώπη. Ήρθε η ώρα μετά από 4 χρόνια τραγωδίας για τον ελληνικό λαό να μιλήσουμε και για τις υποχρεώσεις της Ευρώπης απέναντι στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Υποχρεώσεις οι οποίες δεν τηρούνται. Διότι στο όνομα της οικονομικής κρίσης και του μνημονίου στην Ελλάδα δεν τηρούνται, στην περίπτωση της Ελλάδας, καταστατικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τηρείται ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και απάντησε ο Επίτροπος Μοσκοβισσή σε σχετική ερώτηση Έλληνα Ευρωβουλευτή στο θέμα αυτό. Δεν τηρούνται οι εργασιακοί νόμοι και οι εργασιακοί κανόνες που ισχύουν στην Ευρώπη. Δεν τηρούνται στοιχειώδη και βασικά δημοκρατικά δικαιώματα που αποτελούν θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Είναι αδιανόητο για την Ευρώπη των κατακτήσεων των κοινωνικών και των λαϊκών και της δημοκρατίας μια χώρα ισότιμη να κυβερνιέται μέσα από emails, μέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία από δευτεροκλασσάτους υπαλλήλους της Τρόικας. Λοιπόν, αυτό τελειώνει την Δευτέρα. Η Ελλάδα αποκτά ξανά αξιοπρέπεια, ο λαός μας αποκτά αξιοπρέπεια, η χώρα αποκτά ξανά διεθνή υπόσταση και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο κύριος Σίμος από την Αυγή. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να φύγουμε λίγο από την οικονομική ατζέντα και να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο είναι τίνει μάλλον προς το κοινωνικό, παύλα πολιτισμικό. Και βεβαίως δεν είναι θέμα το οποίο αφορά μόνο την ελληνική κοινωνία, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει να κάνει με το θέμα των Ρωμά και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Και είναι ένα θέμα στο οποίο ούτε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έχετε αναφερθεί, ούτε και στο πρόγραμμα του εμπλουτισμένου που παρουσιάσατε στο διαρκές συνέδριο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Χθες στην ομιλία μου στην Ομόνοια θέλησα να αναφερθώ στο όραμα που έχουμε για μια Ελλάδα που θα απευθύνεται ισότιμα σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους πολίτες, σε όλους όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα και έχουν δικαιώματα. Και το όραμά μας είναι κανείς να μην υφίσταται διακρίσεις που έχουν να κάνουν με την καταγωγή του, το φύλο του, τη φυλή του, τη θρησκεία του, το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Το θέμα όμως των Ρωμά αποτελεί ένα ειδικό θέμα. Είναι ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πρώτος πυλώνας Θεσσαλονίκης δυστυχώς αφορά πλέον ευρύτερες κατηγορίες του πληθυσμού και όχι αυτές που ήταν αποκλεισμένες και πριν το μνημόνιο. Όμως είναι αυτονόητο ότι θα εντάξουμε και την κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας, των Τσιγκάνων, των Ρωμά, στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Εμείς δεν θα κάνουμε διακρίσεις. Θα έρθουμε με στοχευμένα μέτρα και παρεμβάσεις να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, να εντάξουμε κοινωνικές ομάδες που ζουν στο περιθώριο, διότι πιστεύουμε ότι όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες έχουν δικαίωμα στο να ζήσουν με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Τσιγουρής από το Μέγκα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν θα ζητήσετε παράταση του υφιστάμενου προγράμματος μέχρι να δώσετε στους εταίρους το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως λέτε θα είναι δημοσιονομικά εξορροπημένο και δεν θα φέρει ανάγκες για νέα δάνεια. Και δευτερευόντως, πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα πάρει αυτό, τι θα γίνει σε αυτό το μεσοδιάστημα, ποια θα είναι η τεχνική λύση που κατά καιρούς έχουν περιγράψει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως
επειδή έχουμε ακούσει ότι ενδεχομένως και να μην επιδιώξετε σε πρώτο χρόνο να συναντήσετε, αν εκλέγετε πρωθυπουργός την καγκελάριο της Γερμανίας, ποιος θα είναι ο πρώτος ηγέτης, ο πρώτος αρχηγός κράτους που θα επιδιώξετε να συναντήσετε και γιατί. Ευχαριστώ. Κύριε Τσιγουρή, στο πρώτο σας ερώτημα, θέλω να σας πω ότι η χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κυρίου Ντράγκη, έσβησε και το τελευταίο επικοινωνιακό χαρτί περί δήθεν περιορισμένου και ασφιχτικού χρόνου διαπραγμάτευσης της νέας ελληνικής κυβέρνησης για την νέα χρηματοδοτική σύμβαση, για την αναδιαπραγμάτευση του χρέους και της δανειακής σύμβασης. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι η ημερομηνία αυτή δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μία σκέψη και μία απόφαση που είχε η ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές, ενδεχομένως τον κύριο Σόιμπλε, προκειμένου να δημιουργήσει την αίσθηση του κατεπήγοντος και του ασφιχτικού χρόνου για την επόμενη κυβέρνηση. Πλέον αυτό έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει. Η χθεσινή ανακοίνωση ουσιαστικά προσδιορίζει ένα πλαίσιο, ένα χρονοδιάγραμμα, μέσα στο οποίο θα ενταχθεί η διαπραγμάτευση, και αυτό το πλαίσιο είναι μέχρι τον προσεχή Ιούλιο. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι αυτό είναι το πραγματικό χρονοδιάγραμμα. Σας θυμίζω και δηλώσεις του Γιάννη του Δραγασάκη σχετικά. Και αυτό διότι το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου λίγουν ομόλογα στην κατοχή, ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενός αξιοσημείωτου ποσού, πάνω από 10 δις, και άρα θα πρέπει μέχρι τότε, και είναι και δική μας επιθυμία, μέχρι τότε, εμείς δεν θέλουμε να πάει αυτή η διαδικασία εις το δίνεκες, θα πρέπει μέχρι τότε να έχει βρεθεί, και είμαι βέβαιος ότι θα έχει βρεθεί μια λύση βιώσιμη, αμοιβαία, αποδεχθεί και επωφελή και για την Ελλάδα, προκειμένου να σταθεί στα πόδια της, να επιστρέψει στην ανάπτυξη, να υπουλώσει τις μεγάλες πληγές της μνημονιακής πολιτικής, αλλά και για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη που έχει ανάγκη σήμερα από μια μεγάλη αλλαγή. Η Ευρώπη, αν δεν αλλάξει, θα κλειδωνιστεί. Ή θα αλλάξει, ή δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να υπάρχει όπως την γνωρίσαμε ως τώρα. Με αυτή την έννοια, ο χρονικός ορίζοντας της διαπραγμάτευσης για τη νέα χρηματοδοτική σύμβαση παραμένει σταθερός και είμαι βέβαιος ότι ανοίγονται μπροστά μας πολύ σημαντικές δυνατότητες ώστε αυτή η διαδικασία να καταλήξει με επιτυχία. Νομίζω όμως, και το καταλαβαίνει όλοι ο ελληνικός λαός, ότι το κρίσιμο είναι σε αυτή τη διαπραγμάτευση να πάμε δυνατοί. Και σε αυτή τη διαπραγμάτευση θα πάμε δυνατοί αν η εντολή είναι καθαρή του ελληνικού λαού. Και εμείς βεβαίως από την επόμενη μέρα ξεκαθαρίζουμε ότι θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη σε αυτή την κατεύθυνση. Μου λένε βέβαια κάποιοι, μα εσύ δεν έβαλες πλάτη. Μου ζητάγαν συνένεση στην καταστροφή. Δεν μπορούσα να δώσω συνένεση στην καταστροφή. Εγώ αύριο θα ζητήσω συνένεση στη λύτρωση, όχι στην καταστροφή. Στο δεύτερο ερώτημά σας σχετικά με τα ταξίδια. Ακούστε, σας επαναλαμβάνω ότι το μυαλό μας είναι να δώσουμε τη μάχη μέχρι την ώρα που κλείνει η κάλπη. Από εκεί και πέρα προφανώς και έχουμε έναν σχεδιασμό. Γνωρίζετε ότι η στρατηγική μας είναι στρατηγική συμμαχιών στην Ευρώπη. Δεν αναγνωρίζω, κύριε Τσιγουρή, στην κυρία Μέρκελ το προνόμιο να είναι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους 28 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία από τους 28. Και ως εκ τούτου δεν βρίσκω κανένα λόγο να προτρέξω σε μία ιδιαίτερη συνάντηση μαζί της. Η διαπραγμάτευση θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, εκεί όπου υπάρχουν πολλοί που θα είναι αρρωγοί στη δική μας στρατηγική, διότι έχουν ίδιον συμφέρον. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια σειρά από δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που το αποδεικνύουν αυτό, τη στάση του Ιταλίου Πρωθυπουργού, την δήλωση του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών για την αναγκαία αναδιάρθρωση χρέους,
Ακόμα και τη δήλωση του Φιλανδού Πρωθυπουργού χθες, που εμένα με εξέπληξε, διότι ξέραμε ότι η Φιλανδία είναι μια από τις χώρες που πολύ σκληρά είναι απέναντι στην Ελλάδα όλο το τελευταίο διάστημα. Συνεπώς, μέσα στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δεν θα είναι μια σύγκρουση ένα ντέρμπι Ελλάδας-Γερμανίας στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου με 80.000 οπαδούς της Εθνικής Γερμανίας, για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους. Θα είναι μια ισότιμη μάχη, μια ισότιμη διαπραγμάτευση, σκληρή, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος όλοι θα βρούμε τη λύση εκείνη που θα είναι επωφελής από όλες τις πλευρές. Το πρώτο μου πάντως ταξίδι, κύριε Κουτσιγκουρή, σχεδιάζω να το κάνω στην Κύπρο. Η κυρία Ζαφυριάδου από τη Real News. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση παρελπίδα για το κόμμα σας, που είστε πρώτο κόμμα αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία το βράδυ της Κυριακής, αν θα προτιμήσετε να πάτε σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας με ανοχή ή αν θα ζητήσετε συνεργασίες και με ποιους και από ποιους. Και δεδομένου ότι είπατε πως θα είστε όμοιρος ως προς το να υλοποιήσετε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης στην ολότητά του αν συνεργαστείτε, ποιες είναι αυτές οι κόκκινες γραμμές σε αυτό το πρόγραμμα που δεν θα δεχτείτε να κάνετε πίσω από αυτές. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ζαφυριάδου, μου δίνετε την ευκαιρία να επαναλάβω για ποιον λόγο απευθύνομαι σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα και του ζητώ στήριξη και εντολή ισχυρή, εντολή κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά και ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη, ισχυρή δύναμη για συγκρούσεις μέσα και έξω από τη χώρα. Συγκρούσεις με ασφάλεια, αναγκαίες ρήξεις με το χθες. Σας είπα λοιπόν και είπα και εισαγωγικά. Αυτό το διάστημα, τις τελευταίες μέρες, γίνεται μια μεγάλη μάχη. Ποια είναι αυτή η μάχη? Όλοι έχουν προεξοφλήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι νικητής. Το Plan B, για να μιλήσω με όρους του παρελθόντος, το Plan B της Τρόικα, ξέρετε ποιο είναι? Το Plan B της Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει την απόλυτη πλειοψηφία, ώστε να αναγκαστεί να κυβερνήσει ή να στηριχθεί από δυνάμεις που στην Ελλάδα 4 χρόνια τώρα αποτελούν κήρυκες και υποστηριχτές προπαγανδιστές των απόψεων των δανειστών μας. Αυτό είναι το Plan B. Και εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτό το Plan B να το διαλύσει. Και το λέω αυτό διότι με τα βεβαιότητας, αυτή είναι η αίσθησή μου και θέλω να μιλήσω ανοιχτά, μόνο και μόνο για να αποδείξουν ότι δεν έκαναν λάθος, ότι δεν φταίνε αυτοί, αλλά δεν γινόταν αλλιώς, την κρίσιμη στιγμή θα υπονομεύσουν το ΣΥΡΙΖΑ και την εθνική προσπάθεια στην Ευρώπη και μέσα στη χώρα για να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό πεδίο. Γι' αυτό ζητάμε ψήφο στήριξης και αυτοδυναμίας, όχι γιατί ξαφνικά μας έπιασε ένας μικρομεγαλισμός και θέλουμε με την αλαζονία των δυνάμεων του παρελθόντος να ξαναφτιάξουμε ένα δικό μας κομματικό κράτος. Δεν ερχόμαστε για να πάρουμε μια ιστορική ρεβάνς. Παρά το γεγονός ότι είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί για πρώτη φορά στη χώρα μας μια δύναμη της αριστεράς έρχεται να λάβει θέσεις ευθύνης και διακυβέρνησης. Η αριστερά πάντοτε βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας τα δύσκολα. Με ανιδιοτέλεια, με θυσία πολλές φορές, ποτέ δεν της δόθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία και από αυτή την έννοια πολλοί θεωρούν ότι έχει μια ιστορικότητα αυτή τη στιγμή. Όμως εμείς έχουμε πλήρη συνέστηση ότι ο λαός που έρχεται μαζί μας, ο κόσμος που έρχεται μαζί μας, έρχεται για να μας βάλει στο τιμόνι μιας εθνικής προσπάθειας. Όχι για να πάρουμε ιστορική ρεβάνση. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σας λέω ότι εμείς έχουμε την αισιοδοξία πως ο ελληνικός λαός θα κάνει το χρέος το ιστορικό και θα μας δώσει αυτή την ευκαιρία. Μια πρώτη ευκαιρία για την αριστερά, ίσως όμως μια τελευταία για τη χώρα. Εάν δεν συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι θα κριθούν
απέναντι στην ιστορία και απέναντι στην ευθύνη που έχουν στους πολίτες. Και πρωτίστως οι δυνάμεις αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τέλος θέλω να σας πω ότι εμείς και με αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Βουλή θα επιδιώξουμε συνεργασίες. Θα επιδιώξουμε συνεργασίες με τις δυνάμεις εκείνες που δεν θεωρούμε ότι έχουν την σκοπιμότητα ή δεν θα θελήσουν να βάλουν τρικλοποδιά ή δεν θα λειτουργήσουν κακόβουλα υπερασπιζόμενοι τις λογικές των εταίρων ή των δανειστών, υπερασπιζόμενοι τις λογικές της Τρόικα. Θα δεχθούμε και θα επιδιώξουμε συνεργασίες. Το κριτήριό μας για τη συγκρότηση της κυβέρνησης θα είναι αυτή να είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Το κριτήριό μας θα είναι η αποτελεσματικότητα, η ικανότητα και η εντιμότητα. Η κυρία Καλογεροπούλου, τα παραπολιτικά. Κύριε Πρόεδρε, να μην σας ρωτήσω αν πήγατε στο σούπερ μάρκετ, μια και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας το ξεπεράσουμε αυτό, γιατί ακούσαμε και αυτό σήμερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχετε πει κατ' επανάληψη διάφορα θέματα, πολλές φορές, για τα θέματα της διαπλοκής. Από ποια θέματα θα ξεκινήσετε, ποιες υποθέσεις δηλαδή θα θέσετε στη Βουλή, αν θα ξεκινήσετε με τη λίστα Λαγκάρντ, και θέλω να ρωτήσω και τι θα γίνει με την ΕΡΤ. Κυρία Καραγεροπούλου, μιας και το αναφέρατε το πρώτο σας σχόλιο με την κατάντια πια, γιατί περί κατάντιας πρόκειται αυτής της ακατάσχετης κοινωνολογίας. Μάλλον σκέφτομαι τις επόμενες μέρες να καλέσω στη χώρα την Ναόμι Κλάιν, τη συγγραφέα του δόγματος του ΣΟΚ, για να αναθεωρήσει λίγο, να βάλει ένα ακόμα κεφάλαιο στο βιβλίο. Διότι αυτές οι μέρες αποδεικνύουν ότι το δόγμα του ΣΟΚ έχει όρια. Ο εκφοβισμός έχει όρια. Η κοινωνολογία και η τρομοκράτηση έχει όρια. Δεν πιάνει πια. Γελιοποιούνται όσοι συνεχίζουν στην ίδια στρατηγική. Απαντώ τώρα στο δεύτερο ερώτημά σας. Θα ξεκινήσουμε από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων. Εκεί όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέρος αποκρύπτουσας φορολογικής ύλης. Θα ξεκινήσουμε από τις περιβόητες λίστες που θα επανελεγχθούν, ή για την ακρίβεια θα ελεγχθούν για πρώτη φορά, διότι το πρόβλημα δεν έχουν ελεγχθεί. Και δεν είναι μόνο η λίστα Λαγκάρντ, είναι τα περιβόητα εμβάσματα στο εξωτερικό, που έχει γίνει ένας πολύ μικρός έλεγχος μόνο. Είναι η λίστα Νικολούδη, όπου είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση συγκέντρωσης φορολογητέας ύλης που δεν έχει για διάφορους λόγους φορολογηθεί και ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να, όπως έχω ήδη εξαγγείλει, να μαζέψουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με μια task force που θα δημιουργηθεί υπό την διοικητική ευθύνη του Πρωθυπουργού, ενδεχομένως με πρόσωπο ευθύνης που θα συμμετέχει στην κυβέρνηση με διακριτό αυτόν τον ρόλο, παρά τον Πρωθυπουργό, ακριβώς για να μπορέσει στη χώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης. Είναι κρίσιμο αυτό. Ο λαός μας δεν ζητά από μας να κάνουμε θαύματα. Δεν ζητά από μας να γεννήσουμε ή να σπείρουμε τα δέντρα που βγάζουν ευρώ. Ο λαός μας ζητά από μας να αποδώσουμε δικαιοσύνη, να σταματήσει αυτό το πάρτι, αυτή η ασυδοσία που γινόταν και τα χρόνια της ανάπτυξης, δυστυχώς όμως γίνεται και τα χρόνια της κρίσης. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ξέρετε, εκεί είναι τα πράγματα απλά. Εκεί θα κάνουμε τίποτα σπουδαίο. Απλά θα επιδιώξουμε να εφαρμοστούν οι νόμοι.
Αυτό και μόνο, να εφαρμοστούν οι νόμοι. Και για να θυμηθώ μια ρίση του αείμνηστου ηγέτη της αριστεράς του Ηλία του Ηλίου, τι έλεγε, θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ταράξουμε κανέναν, διότι είναι υποχρέωση όλων να τηρούν την νομιμότητα σε αυτόν τον τόπο.